Σε αυτό το βιντεάκι, φίλοι μου, θα δούμε πως σε ένα Transporter TAF 3 μοντέλο 89 είναι το συγκεκριμένο, λίγο πολύ τα ίδια είναι όλα, πως μπορούμε να αλλάξουμε ψυγείο νερού. Το συγκεκριμένο είναι βουλωμένο, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά, να ανεβάζει θερμοκρασίες. Θα δούμε λοιπόν πως το αλλάζουμε. Βλέπετε το μέρος το οποίο υπάρχει, έχουμε αφαιρέσει τα πλαστικά της μάσκας μπροστά και θα πρέπει να μπούμε από κάτω, να βγάλουμε την ποδιά αυτή εδώ της ρεζέρβας και στη συνέχεια τα δύο αυτά κολαρά που βλέπετε εδώ, πατώντας, βγάζοντας τους σφιχτήρες και στη συνέχεια τα κολαρά. Λοιπόν, φίλοι μου, βγάζουμε τη βίδα. Έχουμε αφαιρέσει τις δύο σφαλιούλες που υπάρχουν εδώ, στο ένα πυράκι και στο άλλο, και κοιτάξτε να δείτε τώρα πως βγάζουμε όλη την ποδιά. Αφού την κατεβάσουμε κάτω, θα τραβήξουμε το έλασμα προς τα έξω. Ορίστε. Το στρίβουμε για να φύγει μέσα από τη θέση του. Τον ίδιο τρόπο θα βγάλουμε και το άλλο. Το τραβάμε προς τα έξω. Ωραία, και το άλλο. Κατεβάσουμε την κουριά. Και κοιτάξτε να δείτε πως στρίβουμε για να φύγουν μέσα από το πλαίσιο. Το επόμενο βήμα, φίλοι μου, είναι να αφαιρέσουμε το μοτέρ από το βεντιλατέρ. Θα πρέπει να ξεβιδώσουμε τα δύο καλώδια που έχει πάνω για να μπορέσουμε να το κατεβάσουμε. Όπως βλέπετε, βγάλαμε τα καλώδια. Προσοχή να μην τα μπερδέψουμε. Και πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να αφαιρέσουμε τους δύο σφιχτήρες από τα δύο κολάρα που βρίσκονται μαζί. Εδώ θα πρέπει λοιπόν, την ώρα που πατάμε το σφιχτήρα, θα πρέπει ταυτόχρονα να τραβήξουμε και το κολάρο. Και βέβαια, εδώ θα πέσουν τα νερά, πρέπει λοιπόν να τα συλλέξουμε. Όχι. Περιμένουμε τώρα να βγάζει εντελώς. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, βγάλαμε και το δεύτερο κολάρο. Και τώρα, για να στραγγίσει εντελώς το κύκλωμα, θα ανοίξουμε την τάπα και του ψυγείου και θα πάμε και πίσω στα παγουράκια. Βγάζουμε το σωληνάκι που έχει εκεί. Ξεβιδώνουμε την τάπα και περιμένουμε τώρα να στραγγίσει εντελώς το κύκλωμα για να κατεβάσουμε το ψυγείο. Επόμενο βήμα, φίλοι μου, να ξεβιδώσουμε μία και μία από την άλλη πλευρά της βάσης του ψυγείου, φροντίζοντας όμως στο τέλος να μας πέσει πάνω, γιατί αυτές είναι που κρατάνε το ψυγείο. Ας έχουμε και κάποιον να το κρατάει, όπως βλέπετε κάνω εγώ, να το κρατάει από την πάνω μεριά, να μην μας πέσει. Και τώρα, φίλοι μου, κατεβάζουμε προσεκτικά το ψυγείο, έχοντας, όπως σας είπα, και άλλον ένα να το κρατάει. Και όπως βλέπετε, το κατεβάσαμε και το πήραμε στα χέρια μας. Φίλοι μου, βλέπετε το καινούριο, βλέπετε το παλιό. Το επόμενο βήμα, να ξεβιδώσουμε τις βίδες περιμετρικά, να αφαιρέσουμε το βεντιλατέρ, επίσης να αφαιρέσουμε και τη βαλβίδα του βεντιλατέρ που υπάρχει εδώ, να τα μεταφέρουμε στο καινούριο. Αφαιρούμε πρώτα τη βαλβίδα. Ορίστε. Θα τη βάλουμε στο καινούριο και πάμε 1, 2, 3, 6 βίδες περιμετρικά για το βεντιλατέρ. Αφού βγάλαμε τις 6 βίδες, το σηκώνουμε και πάμε να το τοποθετήσουμε στο καινούριο. Βλέπετε πως είναι οι βίδες, γιατί πιάνουν πάνω στο πλαστικό. Δεν θέλουν πάρα πολύ σφίξιμο. Βάζουμε πρώτα τις ακριανές για να ευθυγραμμιστεί.
Λοιπόν, φίλοι μου, το βεντιλατέρ είναι έτοιμο. Πάμε να βάλουμε τη βαλβίδα. Βγάζουμε την τάπα που έχει από το εργοστάσιο και βιδώνουμε τη βαλβίδα του βεντιλατέρ. Σφίγγουμε ελαφρά, γιατί είναι πλαστικά, δεν θέλουμε να έχουμε θέματα. Ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε πάνω. Θα πάμε πάλι από την κάτω μεριά να το σύρουμε προς τα πάνω. Λοιπόν, φίλοι μου, κοιτάξτε τι κάναμε. Μισοβάλαμε το ψυγείο, το φέραμε σε ένα σημείο εκεί, το στηρίξαμε με αυτό εδώ το τελάρο, για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε τα δυο κολάρα και στη συνέχεια να ανεβάσουμε το ψυγείο πάνω. Γιατί αν ανεβάσουμε το ψυγείο μετά, είναι πολύ πιο δύσκολο να δουλέψουμε με τα κολάρα. Βάλαμε για τα κολάρα, τώρα μπορούμε να δουλέψουμε. Χρειαζόμαστε βοηθό οπωσδήποτε, όπως ξαναείπα. Θα σηκώσουμε το ψυγείο πάνω. Θα μας το κρατήσουν στη θέση τους για να μπορέσουμε εμείς από κάτω να βάλουμε τη μία και την άλλη βάση. Πάμε λοιπόν. Εδώ παίρνει για κάτι λαστιχάκια. Εδώ, φίλοι μου, θα πρέπει να κάνουμε τις βάσεις πάνω και ύστερα να σφίγγουμε. Βλέπετε, να μαζεύουμε τα κενά που έχει εδώ. Και πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι να τοποθετήσουμε πάλι τα καλώδια, προσέχοντας αυτό να πάει στη δεξιά βίδα. Έτοιμο και το βεντιλατέρ. Βάζουμε και ένα ταεράπ εδώ, το καλώδιο. Και τώρα πάμε από πάνω να κουμπώσουμε και το φυσάκι. Ορίστε, της βαλβίδας του βεντιλατέρ. Πάμε τώρα, φίλοι μου, να βάλουμε την ποδιά. Βάζουμε τα στηρίγματα μέσα. Και τώρα μας μένει να βάλουμε τις δύο ασφάλειες που έχει εδώ στο σπίτι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βάλουμε τα υγρά στο ψυγείο μας. Θα ανοίξουμε πρώτα την τάπα από το ψυγείο για να μπορεί να φύγει ο αέρας. Και τώρα πάμε να γεμίσουμε το κύκλωμα, επειδή θέλουμε να ξυπλύνουμε μερικές φορές το κύκλωμα, φίλοι μου, για τυχόν βρωμιές που έχει. Θα βάλουμε νερό μέσα, λέψη, ξαναδιάσουμε και ύστερα θα βάλουμε παραφλού, αφού καθαρίσει το κύκλωμα. Βάζουμε λοιπόν εδώ το λάστιχο να γεμίζει. Βλέπετε. Και περιμένουμε μέχρι να βγει το νερό να έρθει μπροστά. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχει έρθει μπροστά το νερό. Θα αφήνουμε λίγο να πετάξει ό,τι τυχόν αέρα έχει μέσα. Βλέπετε, ακούγεται και ο αέρας που βγάζει από μέσα. Τώρα θα βάλουμε μπροστά, φίλο μου, να ζεσταθεί για να πετάξει και ό,τι άλλο, να ανοίξει και ο θερμοστάτης, να πετάξει και ό,τι άλλο έχει μέσα το κύκλωμα. Κοιτάζουμε, μην υπάρχει διαρροή πουθενά.
εδώ τώρα, φίλοι μου, θα ελέγχουμε. Εφόσον δουλεύει λοιπόν, ξεσφίγγουμε όπως βλέπετε εδώ μπροστά, για να κάνει εξαέρωση. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις μπουρμπουλίτρες, καταλαβαίνουμε έτσι ότι βγάζει τον αέρα, βλέπετε. Τα αφήνουμε λοιπόν εκεί, δουλεύοντας, και περιμένουμε να ζεσταθεί, να κυκλοφορήσουν τα νερά, να ανοίξει ο θερμοστάτης και να πετάξει ό,τι αέρα έχει μέσα. Αφού δουλέψει αρκετή ώρα, φίλοι μου, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, έχει ανοίξει ο θερμοστάτης. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει συνεχής ροή νερού, το οποίο πλέον βγαίνει καθαρό νερό, δεν έχει αέρα, άρα είμαστε σίγουροι ότι έχει γίνει εξαέρωση από το κύκλωμα. Μπορούμε να το κλείσουμε και τα αφήνουμε να δουλέψει μέχρι να πάρει μπρος και το βεντιλατέρ. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αέρας μέσα. Στο τέλος θα πάμε να συμπληρώσουμε ό,τι νερό χρειάζεται. Αφού έχει δουλέψει και έχει κάνει την εξαέρωση, φίλοι μου, βάζουμε πάλι την τάπα. Συνδέουμε τα σελινάκια και τα πληθυρά. Τώρα τελευταίο βήμα είναι να συμπληρώσουμε νεράκι σε αυτό το δοχείο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλοι μου, κάνουμε αλλαγή ψυγείο σε ένα TAF 3. Αυτά σήμερα από το Μαστοράκο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.